Ούτε όλοι. Ταρά! Σε γελάσαμε, θυμόμαστε, Τούτενστάιν. Ευτυχισμένη επέτειο στέψης. Ω, λοιπόν, αυτό είναι... Εντελώς απαράδεκτο! Τούτενστάιν, η μικρή μούμια. Τι πρόβλημα έχεις, Τούτενστάιν? Σαν φαραώ, θέλω, περιμένω να γίνει ένα μεγαλοπρεπές πάρτι στέψης. Με δώρα άξια για ένα βασιλιά. Δώρα όπως το βαρύτιμο στέμα του Νεφερχοτέπ, η πανοπλία του Σέσορτης, του Τρίτου, ή η βασιλική ακολουθία του Ραμσί, του Δεύτερου. Ναι, τα ξέρω όλα αυτά. Ο παπάς μου τα ανακάλυψε, το θυμάσαι. Εσύ δεν είχες ιδέα τι ήταν μέχρι που το είπα. Αχα, ακριβώς. Λοιπόν, αν δεν γεμίσει η κούπα με χρυσό και κοσμήματα, θα προτιμούσα κάτι άλλο. Μου αξίζουν πολύ περισσότερα. Ναι, όπως να σε έριχνα στο ποτάμι. Καθηγητής οράτη τέχνη, ο μεγάλος αρχαιολόγος, οι ψεύγες που θα δώσουν όλοι οι ευχαριστημένοι χρηματοδότες μας. Ναι, βέβαια. Θέλετε να μάθετε τι μυρίζομαι και εγώ? Και μόλις τελειώσεις με τις επιστολές, Κλειό, θα με βοηθήσεις με τη διακόσμηση. Μετά έλεξε αν έχουν έρθει όλα τα αναψυκτικά. Μα έχω να... Να διαλέξεις το κοστούμι μου. Παραλίγο να το ξεχάσω. Λοιπόν, μην καθυστερείς. Έχεις ένα σωρό πράγματα να κάνεις. Μάλιστα, καθηγητά. Ξέρετε, έχω και τη δική μου προσωπική ζωή. Λουξόρ, πήγαινε να βρεις τον Τούτενστάιν και απασχόλησέ τον. Κύριε, περιμένετε! Τρελαίνομαι για γιορτές! Με πολλά πολυτελή δώρα, εκατοντάδες καλεσμένους και πολλά ποτά! Είναι πολλά αυτά που ζητάω! Ε! Για σας όχι. Πάντα ζητάτε πολλά. Δηλαδή, εγώ εννοούσα... Βέβαια όχι! Έλα, Λουξόρ! Ίσως μια βόλτα θα μου φτιάξει το κέφι! Δεν ήταν δικό μου το λάθος, ο δοξασμένε Σεν! Ο Κασίθ έφταιγε! Αυτός έφαγε όλα τα φαγητά που σας προσέφεραν! Πεινούσα! Έφαγες ακόμα κι αυτούς που μου τα έφεραν! Νόμιζα ότι ήταν τα οντεύ! Ανίκανοι, ανόητοι! Φύγετε από μπροστά μου! Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει μια λίμνη φωτιάς? Να υπήρχε κάποιος τρόπος να κερδίσουμε πάλι τη χάρη του Σεφ, αλλά πώς? Δεν μπορώ να σκεφτώ όταν πεινάω. Ωραίο! Άλλη μια από αυτές τις παράξενες ξαφνικές εμφανίσεις. Μια φίλη για τον απάνω κόσμο! Ναι! Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε τον Τουντουεκάσα Ταμούν. Ποιον? Ο αφέντης μας θέλει εκείνο το μικρό σκύπτρο του Γουός, του Φαραώ, πιο πολύ από οτιδήποτε. Με αυτό θα γίνει αόρατος. Αν το φέρουμε στο Σεθ, θα μας ταΐζει και θα μας φέρετε καλύτερα. Ή θα μας κάνει κομματάκια. Εξαρτάται από τα κέφια του. Δίκαιο ακούγεται. Ε,
Λοιπόν, ο Ατρόμητέ μου, το έχουμε πει ξανά. Δεν είναι ασφαλές να περιφέρεστε τόσο ελεύθερα. Μπορεί να σας δουν. Μια χαρά θα είναι. Ένας τολμηρός άνδρας φορά ροζ. Θα πρέπει να προσέξω πριν το κάνει μαύρο. Κανείς δεν με ευχαριστεί στο τύχημα ότι ο Ραμζής δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι μου δεν δείχνουν σεβασμό στο φαραώ του. Ίσως έχουν δουλειά, Τόσο αποσχολημένοι που δεν φοβούνται αυτόν που θα τιμωρήσει όσους δεν τιμούν και δεν σέβονται τη βασιλεία μου. Α, μεγάλε Ρα! Μήπως με απατούν τα νεκρά μου μάτια. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πολύ. Ρομπέρτα, πώς έφτασε η τσάντα σου εκεί κάτω τελικά? Ποιος το επιτέλους? Κανείς δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένος στο πάρτι μου. Πρέπει να είναι χαρούμενοι. Πρέπει να το διορθώσω αυτό. Λοξόρ, πιάσε. Λερωμένο, βρώμικο, βρεγμένο. Ω, ωραία. Ω, η γάτα έγλειψε την τσάντα μου. Οι σκύλοι γλύφουν. Οι γάτες καθαρίζουν. Φύγε, φύγε, φύγε από εδώ. Άριστη! Ω, βρίστηκε. Αχ. Ω, σιγά τα λάχανα. Α, ο τέλειος τρόπος για να δει ο στουπικός μου. Βάλε τα δυνατά σου, μικρέ. Ορίστε, μικρούλι. Αυτό είναι για σένα. Δεν ήθελα αυτό το χαζό αρκουδάκι. Ήθελε ένα δεινόσαυρο. Ω! Δεν καταλαβαίνω πολύ. Η πίκοη μου δεν είναι ευχαριστημένη. Φοβάμαι, μεγαλειότατε, ότι μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να είναι ευγνώμονες. Προφανώς. Συγγνώμη, κυρία. Δηλαδή, κύριε, όλοι οι καλεσμένοι πρέπει να πάνε από την κεντρική είσοδο. Ευχαριστώ, Walter. Θα του δείξω εγώ το δρόμο. Εντάξει, ό,τι πεις, Κλειό. Ωραίο κοστούμι. Μυρίζεις και σαν μούμια 3.000 ετών, αδερφέ. Δεν είμαι αδελφό σου. Α, καλά, φίλε. Εντάξει, κοίτα να περάσεις καλά στο πάρτι, αδερφέ. Πάρτι, τι εννοούσε? Και γιατί είσαι ντυμένη έτσι? Θα δεις. Όχι ότι σου αξίζει. Μεγάλη Γαθόρ! Καλώς ορίσατε! Καλώς ήρθατε όλοι! Εκ μέρους μου και εκ μέρους του μουσείου, θα ήθελα να κάνω μια πρόποση για τον βασιλιά Τουταγκάμον. Ευτυχισμένη μέρα στέψης! Ευτυχισμένη μέρα στέψης! Πολύ ωραία! Έτσι θα με τιμήσετε όπως πρέπει! Κοίτα, εκεί είναι ο Ανούβης, η Μπες, ο Ματ, η Θόρ, πού δεν ήρθαν? Δεν είναι η πραγματική Τούτενστάιν, είναι απλώς καλεσμένη με κοστούμια. Ήρθαν όλοι εδώ σήμερα για το πάρτι που βοήθησαν να οργανωθεί προς τη Μίνσου. Λοιπόν, μπορείς ελεύθερα να εκφράσεις την... ευχαρίστησή σου. Γεια σας, θες! Ο Φαραώς σας ευχαριστεί για την αφοσίωση και τη λατρεία σας. Θέλω να σας ευλογήσω με το μεγαλείο μου. Πώς είστε? Δεν θα ήταν καλύτερα να μας ευλογήσεις με κανένα αποσμητικό. Μαζευτείτε εδώ και ελάτε να σας πω για αυτόν που γιορτάζουμε σήμερα. Το μεγαλύτερο Φαραώ από όλους. Εμένα. Τα ίδια. Ο Τούτενστάιν ούτε για αστείο δεν ευχαριστεί εμένα. Ίσως έχει σκοπό να ανταμείψει τη γενεοδορία σου μετά το πάρτι. Πολύ αισιόδοξος είσαι. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να σερβίρω χούμους. Εσύ τον νου σου στον επίτιμο καλεσμένο μας. Κασί, την άλλη φορά που θα θέλεις να φας έναν υποπόταμο, σταμάτα! Έλα, πρέπει να κλέψουμε το σκύπτρο. Ο Ανού!
Ανούβης, ο φύλακας των νεκρών! Σε παρακαλώ, μη με πειράξεις, δεν έκανα τίποτα. Καλό και αυτό. Τρόμαξα κι εγώ κάποιον εκτός από τον εαυτό μου, ναι! Ανόητε! Ψάχνουμε τον Φαραώ, αυτό που νομίζει ότι είναι τα πάντα! Τον Τουντακάσε Τανμούν! Εννοείς τον κοντό τύπο με το βρωμερό κουστούμι? Ναι, εδώ είναι. Hey, φίλε! Φοβερά κουστούμια, αδερφέ! Εντελώς αυθεντικά και κουρελιασμένα! Ωραία, καιρός ήταν. Αναρωτιόμουν πότε θα εμφανιζόταν το προσωπικό. Ωραία κουστούμια. Τώρα πηγαίνετε στην αίθουσα. Και μη δοκιμάσετε τα ορεκτικά εσείς. Φωτό. Πρέπει να δοκιμάσεις λιγάκι, Λούξορ. Είναι σαν τον νέκταρ των θεών. Ωραία, γεια σου, Χαθόρ. Καιρό έχω να σε δω. Φαίνεσαι πολύ, πολύ καλά. Κάτι μυρίζει πολύ έντονα και δεν είναι το άρωμα του Φαραώ. Θεέ μου. Τι βρώμα, την ξέρω αυτή τη μυρωδιά. Είναι πολύ γνωστή. Πόδια δαίμονα. Κι έτσι ξέρεις, αφού πέρασα, έφτιαξαν μια πυραμίδα για μένα, μόνο και μόνο για μένα, αποκλειστικά για μένα. Κύριε, έχουμε ανεπιθύμητους καλεσμένους. Όχι τώρα, Λούξορ. Είμαι απασχολημένος εντυπωσιάζοντας τα πλήχη. Ενόχλησε κάποιον άλλο. Το σκύπτρο του Γουός. Πάρτο, στο όνομα του Σεν. Περιμένετε, παιδιά. Αυτή η αίθουσα είναι κλειστή. Όχι για μας, χαζόσκυλα. Εντάξει. Για να δούμε τίποτα χαρτιά. Δίπλωμα οδηγού, κάρτα βιβλιοθήκης, εισιτήριο λεωφορείου. Περίμενε, φίλε, αυτές δεν είναι μάσκες. Έχουμε το σκύτρο, Έχουμε το σκύτρο του Γουός. Όχι, δεν το έχουν. Εγώ το έχω. Μα κύριε, πήραν το σκύτρο του Ραμσί. Και λοιπόν, δεν έχει δύναμη. Σιγά τα λάγανε. Έχει μεγάλη σημασία για την Κλειό. Το έχει βρει ο πατέρας της, το ξεχάσατε. Θα είναι απαρηγόρητη. Πρέπει να το πάρουμε. Και τι θα γίνει με το πάρτι μου? Τι θα γίνει με την Κλειό, επιδεσμιότατε? Έχουμε το σκύτρο. Γρήγορα, Κασίν, ανυπομονώ να δείξεις στο σεφ το σκύπτρο του Γουάς. Είχες δίκιο, Λούξορ. Ήμουν πολύ εγωιστής. Σκεπτόμουν μονάχα τον εαυτό μου. Είναι ευνόητο, βέβαια, που είμαι όλα αυτά που είμαι, αλλά δεν μπορώ να απογοητεύσω την Κλειό. Έχει κάνει τόσο για μένα. Θα το πάρω πίσω το σκύπτρο του Ραμψή. Παιδιά. Είστε καλά. Βέβαια, τέλεια, καταπληκτικά. Ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα. Γιατί μας ρωτάς? Φαίνεστε σαν να βιάζεστε να πάτε κάπου. Ναι, ξέρεις, έχω όντως ένα ραντεβού. Διάφορα ραντεβού. Πρέπει να φύγω. Να φύγεις? Εγώ σου έφτιαξα ολόκληρο πάρτι και εσύ φεύγεις κιόλας? Δεν υπάρχει κανένας σεφαρδύτερος τρόπος για να γυρίσουμε πίσω στον κάτω κόσμο. Ακολουθήσέ τους! Πηγαίνετε εσείς, κύριε. Εγώ θα μείνω εδώ. Το παλιόπαιδο και η γάτα του έρχονται από πίσω μας. Όχι, για πάρα πολύ. Κύριε, σας ευχαριστώ για τη χείρα βοηθείας, ή μάλλον για το πόδι. Κασίν, Σεχμέτ,
Τολμάτε και εμφανίζεστε πάλι μπροστά μου. Νομίζουμε πως θα χαρίσει ο δοξασμένε Σεθ. Ήρθαμε από τον πάνω κόσμο με το σκύπτρο του Γος. Θες! Το έχετε. Δώστε το μου. Την πατήσανε. Σημαίνει κάτι, ο δοξασμένε μου. Αυτό δεν είναι το σκύπτρο του Γουός. Είναι ένα απλό μπαστούνι. Χωρίς δύναμη, τίποτα ένιω, άχρηστο σαν εσάς. Τουντανκάσε τα μουν. Τι χαρά να σε έχουμε μαζί μας. Βλέπω πως έφερες το σκύπτρο του Γουός. Και δεν θα γίνει ποτέ δικό σου. Αυτό θα το δούμε, αγοράκι. Κύριε, το σκύπτρο δεν πρέπει να αφήσει στα χέρια του Σεθ. Το ξέρω. Πάντως, αν πρόκειται να πέσει κάποιος, αυτό θα είναι ο Σεθ. Το θέλει αυτό κανείς. Εγώ. Μπράβο σας, εξυπνότατέ μου. Μπράβο και σε σένα, Λουξόρ. Πουθενά. Μη μου το λες. Και την επόμενη φορά που θα τολμήσετε να έρθετε στο μάρτι μου, να φέρετε δώρο, όχι να το κλέψετε. Εδώ είναι! Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτό? Μη ρωτάς! Καλά. Ό,τι και αν συνέβη, Τούτενστάιν, σε ευχαριστώ που το έφερες πίσω. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, Κλειό, για όλα όσα έκανες για μένα. Κλειό! Ο φαντασμένος καθηγητής σε καλεί. Άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση του μουσείου χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και την καθοδήγηση. Τι θέλει εδώ αυτή η σαρκοφάγος? Αυτό είναι για σένα. Για μένα, όπως πάντα. Αυτό ήταν το καλύτερο πάρτι στέψης που έγινε ποτέ. Όμως, υπάρχει ένα ακόμα πράγμα που θέλει ο Φαραώ. Τι θες πάλι? Κλειό, Λουξόρ, σας διατάσσω να πάτε και οι δύο στο σπίτι και να ρίξετε ένα καλό ύπνο. Εγώ θα τελειώσω το καθάρισμα εδώ. Αύριο έχουμε μια δύσκολη μέρα. Τι θα γίνει αύριο, αφέντη? Θα αρχίσουμε το σχεδιασμό του πάρτι στέψης του επόμενου χρόνου. Θα φέρω κι άλλους επιθέσεις. Τούτενστάιν, η μικρή μούμια και οι απίστευτες περιπέτειές του έρχονται αμέσως τώρα στις οθόνες σας. Μα φυσικά στο Jetix. Το όνομά του είναι Shark και είναι ατρόμητος. Κυριαρχεί στους ωκεανούς. Είναι ένας απίστευτα χαλαρός τύπος. Είναι ένας από τους 5 Alpha Teams or Machines. Μόνο στο Jetix. How does it do this? How does it do that? Max is the one with the electronic knack. Machines are his thing, so don't go berserk. Max on the job. Πώς λειτουργεί η λάμπα? You'll find out how they work.
τώρα σε αυτή τη σκηνή, καθώς θα κατεβαίνει στα σκαλιά, ακούς ένα περίεργο θόρυβο. Μετά, όλα τα φώτα σβήνουν. Κάπως έτσι! Α, η λάμπα κάηκε. Γιατί το έκανα αυτό? Λοιπόν, για να σου απαντήσω, πρέπει πρώτα να καταλάβεις πώς λειτουργεί μια λάμπα. Αν θέλεις φως από τη λάμπα, πρώτα χρειάζεσαι ηλεκτρισμό. Αλλά βλέπουμε καλύτερα τα εξαρτήματά της, αν δεν φωτίζει. Κοίταξε, Βίκτορ, το ηλεκτρικό ρεύμα μπαίνει μέσα στη λάμπα μέσω ενός μεταλλικού συνδέσμου και μετά κινείται μέσω ενός νήματος. Είναι ένα μικρό σύρμα σπιράλ φτιαγμένο από ένα μέταλλο που λέγεται βολφράμιο και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να λιώνει. Λάμπει! Δεν λάμπει απλώς, είναι πυρακτωμένο. Έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο του αέρα και καίγεται. Να! Και το γυαλί εμποδίζει κάτι τέτοια. Σωστά και πάλι. Μέσα στη λάμπα υπάρχει είτε κενό που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας, είτε ένα αέριο που δεν θα έρθει σε επαφή με το μέταλλο. Αυτό το προστατεύει από τη φωτιά, αλλά και πάλι φτύρεται. Έλα μαζί μου και θα δεις. Νομίζεις ότι θα διαλυθεί? Πώς σβήνει? Μόνο είναι τριμωρμάνιο νημοφαμία. Αυτό εδώ έχει δύο νήματα, ένα στην κάθε άκρη. Ο σωλήνας είναι γεμάτος με ατμό υδράργυρου. Όταν τα νήματα λάμπουν, αναδίδουν ηλεκτρόνια που συγκρούονται με τα άτομα υδράργυρου. Ο υδράργυρος αντιδρά εκπέμποντας υπεριόδεις ακτίνες που τα μάτια μας δεν βλέπουν. Το εσωτερικό του ένα και ο άλλο, αυτό ονομάζεται φθορισμός. Άρα... ήταν. Τι έγινε τώρα? Τις γιορτές με το Jetix. Και εδώ, παιδάκια, έχουμε μερικά από τα πιο συναρπαστικά. Βαριέμαι. Βαρετά. Πολύ, πολύ βαρετά. Όχι, τι έπρεπε να πάει σε εκείνο το συνέδριο η κυρία Βάντερουιλ? Της αρέσει τόσο να ξεναγεί αυτά τα μικρά τέρατα. Εγώ έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Μια παλιοκούκλα είναι! Αυτή η ύπνος είναι σε αφήσω να τη σπάζεις εσύ. Σταματήστε τις ενοησίες τώρα, αλλιώς θα διακόψω την ξενάγηση. Το υπάσχασε! Α, τι έλεγα. Α, ναι. Ωραία να σας πω, τυχερά παιδάκια, τα πάντα σχετικά με το σύστημα ιερογλυφικής της αρχαίας Αιγύπτου. Αρχίζοντας από τα σημεία στίξης και τα κεφαλαία γράμματα. Ετοιμοσάκι. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλατε να μάθετε πολλά περισσότερα για την αρχαία Αίγυπτο και τις απίθανες ανακαλύψεις μου. Μήπως έχετε καμία ερώτηση? Ναι! Αρέσουν αυτοί οι δύο. Τους αρέσουν οι πλάκες. Guten Stein
η μικρή μούμια. Μάκα, αυτό ήταν φοβερό! Ναι! Ποιος είσαι, φιλαράκο? Είμαι ο... Εσείς, παλιόπαιδα! Έξω! Και μην τολμήσετε να ξανάρθετε αν δεν μάθετε καλούς τρόπους! Α, δηλαδή σαν να λέμε ποτέ, καθηγητά χοντροπόδαρε! Έλα, φίλε, μπορείς να υπολογίσεις εμάς. Βέβαια μπορώ. Με λένε Μπαζ. Αυτός εδώ είναι ο Σάκη. Εγώ είμαι ο Φαραώ, ο κυβερνήτης όλων όσων βλέπω. Αυτός που στέκεται πάνω απ' όλους. Ο Τουταγχάσεταμ μου. Τουταν... τι? Οι φίλοι μου με φωνάζουν Τουτεστάιν. Πρώτο. Τούτο τέτοιε, μπορείς να βγάλεις τη μάσκα. Δεν φορώ μάσκα. Αυτό είναι το πρόσωπο της βασιλείας, της εξουσίας και του μεγαλείου. Σταμάτα! Πολύ αυτοπεποίθηση έχεις, μάγκα μου! Εντυπωσιακό! Ωραίο κοστούμι επίσης! Έχεις ένα εντελώς δικό σου τρόπο. Μας αρέσει! Ναι, ναι. Ξέρεις, μου θυμίζεις το Στανκ. Τι? Πρόσεξε, μη με προσβάλλεις, πέθανες! Όχι, 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 όχι! Μην τα παίρνεις, φιλαράκο! Τον Στανκ! Τον αρχηγό του συγκροτήματος, η αχάριστη νεκρή. Πολύ του μοιάζεις, μόνο που αυτός είναι πιο πράσινος. Εγώ είμαι πολύ πιο βασιλικός και εμπνευσμένος. Οπωσδήποτε. Πω πω, φίλε, δεν έπρεπε να φέρεις αναψυκτικά εδώ μέσα. Απαγορεύεται από τους κανονισμούς. Ουπς, συγγνώμη. Σειρά σου! Αμήν σου! Ω, Θεέ μου! Τουτενστάιν, τι είναι αυτά που κάνεις? Ποια είναι αυτή, η φιλενάδα σου? Ούτε να το σκέφτεσαι. Μήπως τα έχεις παίξει εντελώς? Δεν μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εδώ έχει κάποιο δίκιο, Κλειό. Είναι ο Φαραώ. Κλειό, το μυαλό του Φαραώ δεν αλλάζει όταν έχει αποφασίσει κάτι. Ποιο μυαλό? Δεν το έβαλα στο πιθάρι πριν 3.000 χρόνια. Στην πραγματικότητα το πέταξαν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη φορά ο Φαραώ καλό θα κάνει να ξεμπλέξει από μόνος του. Ζωγράφισε κι εσύ! Έτσι θα μάθουν όλοι ότι περάσαμε από εδώ! Α, σαν τα γλυπτά τείχου της κατακόμπης μου! Ω, ναι, φίλε! Πρέπει να δεις το δικό μου δωμάτιο! Είναι κι αυτό σαν κατακόμπη! Τουταγχάσετ Αμούν! Η ζωντανή εικόνα του ναού του Αμούν! Παράξενο! Τουτενστάιν, πρέπει να σταματήσεις. Καταστρέφεις ιδιωτική περιουσία. Μα έχει πλάκα. Είναι παράνομο αυτό. Μα οι φίλοι μου είπαν... Οι φίλοι σου είναι μπελάς. Για στα σου παλαβεί. Ο Τουτ απλώς ζωγραφίζει. Κλειό, δεν μ' αρέσει να ανακατεύεσαι στις δουλειές μου. Και εμένα δεν μου αρέσει να φροντίζω μωρά μούμιες που δεν έχουν καλούς τρόπους. Δεν είμαι μωρό. Είμαι ο Φαραώ. Τότε να μη φέρεσαι έτσι. Πρόσεξε τι λες, αλλιώς θα σε στείλω στο λάγο της φωτιάς. Τώρα, άσε με ήσυχο. Τον άκουσες τον μεγάλο? Ναι. Μια από αυτές τις μέρες θα τη στείλω αυτή τη μούμια από εκεί που ήρθε. Άφησε με δράμα. Προσέχετε! Μην τι κάνετε! Ας φωνάξει κάποιος τον διευθυντή! Από πού πάτε! Κάποιος θα φωνάξει τον διευθυντή, είπα! Τι κάνεις, παιδάκι μου! Πας ανάποδα!
πρώτο! Γιατί δεν ήρθες και εσύ μαζί μας? Ω, δεν σας πρόλαβα. Λοιπόν, η πιο αντιπαθή... Με τον Ντουτ, φίλε! Ναι, τρέμω. Βάρβαροι, πώς τολμάτε να μαγγίζετε! Θα σας βγάλω τις καρδιές και θα τις ταΐσω στον αχμούτ τον εξολοδρευτή που τρώει τους νεκρούς! Άκουσε, κακό αγοράκι. Εδώ μέσα πρέπει να υπακούς τους δικούς μου κανόνες. Και ειδικά σε έναν. Μη δημιουργείς προβλήματα! Εγώ είμαι αυτός που θέτει τους κανόνες. Δεν έχω ανάγκη να υπακώ σε κανέναν άλλον. Οι κανόνες του Τουτενστάι! Τι θα έλεγες να τον δροσίσουμε λιγάκι, Σάκη? Όποιος παίρνει εμπόδιο στον δρόμο του Φαραώ, θα νιώσει το μέρος της δύναμής του! Αυτό είναι επέσχυντο, Φωθ. Η υπομονή μου έχει εξαντληθεί. Ναι. Αν συνεχιστεί αυτή η ανάρμοστη συμπεριφορά, θα πρέπει να κάνουμε μια κουβεντούλα με τον Φαραώ. Η κουβέντα μπορεί να μην είναι αρκετή. Προσέχετε! Κάτσε καλά! Παλιόπαιδα! Ξέρετε, παιδιά, ίσως δεν θα έπρεπε να το φοβίζουμε το καημένο κύριο το κορίτσι. Πλάκα είχε, έτσι. Ναι, βέβαια είχε. Είσαι ακόμα μαζί μας, εντάξει. Βέβαια είμαι. Πάμε. Εμπρός. Τζόρτζ, τι γίνεται, φίλε, εγώ είμαι ο Γουόλτερ. Ω, Θεέ μου, τι γίνεται? Όχι και τόσο καλά, φίλε. Εχθές ενεργοποίησε ένα συνεγερμό και πιάστηκα μέσα στις ακτίνες λέιζερ. Τα έκανα θάλασσα. Και κάτι παιδιά μου έκλεψαν και το καπέλο. Πρέπει να είσαι πιο συγκεντρωμένος, Γουόλτερ. Όπως εγώ. Εγώ προσέχω πολύ. Ποτέ δεν χάνω τον έλεγχο. Έκπληξη! Μικρά τερατάκια. Εδώ. Ναι! Μα το έχουμε ξανακάνει αυτό το κόλπο, ρε μεγάλε. Βαριέμαι. Τότε θα κάνουμε πλάκα. Εντάξει, Τουτ. Βέβαια. Οκ, Τουτ. Άρχισε να τρέχεις τριγύρω σαν δαιμονισμένος. Μα δεν θα τους φοβήσω έτσι όλους. Αυτό θέλουμε. Η παράσταση αρχίζει. Πώς θα μπορέσουμε να τον σταματήσουμε? Τι έκανα? Βρίσκομαι εδώ για να τρομάζω τους υπηκόους μου ή για να τους κυβερνώ? Τουτ, έσκησες! Καλά, αφού το λες... Παλιόπαιδο, Τούτενστάιν, πρέπει να μιλήσουμε. Θέλω να σου πω ότι αυτοί οι δύο μόνο σε προβλήματα σε βάζουν. Και όταν μπαίνετε σε προβλήματα, κύριε... Εγώ είμαι ο κυβερνήτης των πάντων. Αυτός που τα ξέρει όλα. Κανείς δεν παίρνει εμπόδιο στον δρόμο του Φαραώ. Αρκετά, ανέτερη θεή. Ήρθαμε για σένα. Φίλε μου, τι γίνεται? Αυτός είναι ο φρουρός των νεκρών και ο Θοθ, ο γραμματέας των θεών. Εγώ φεύγω από εδώ! Παπό,
Ότι τα έκανε εντελώς θάλασσα. Όχι! Λοιπόν, ως υπηρέτης του Φαραώ λέει ότι είχε πλάκα όσο κράτησε. Σκύλε, έχεις θυμώσει! Εγώ και ο Σάκη δεν κάναμε τίποτα! Ο Τούτ φταίει για όλα! Ναι, αυτός που βρωμάει. Τι λέτε τώρα! Νόμιζα πως είμαστε φίλοι! Τι! Ποιος είσαι εσύ! Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου! Ω, εσείς φοβεροί θεοί! Αν μας αφήσετε να φύγουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα κακό ποτέ ξανά! Ναι, το υποσχόμαστε. Μα δεν μπορείτε να με καταλήψετε! Α, ναι! Γεια δες! Αρκετά! Εσείς οι δύο μπορείτε να φύγετε, αλλά αυτός θα μείνει. Φαραώ, σε περιμένει τιμωρία. Τιμωρία? Δηλαδή, όπως τιμωρία? Κατηγορείσαι για ανάρμοστη συμπεριφορά ως Φαραώ. Στην αίθουσα της αλήθειας. Βασιλιά μου, θα του κάνουν. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Έλα! Ας ξεκινήσει η δίκη της δικαιοσύνης. Τουτανκάσε Ταμούν, κατηγορήσε για καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας, για τάραξη της ησυχίας, ανυπακοή στις αρχές, τρομοκρατία αθώων παιδιών και γονιών. Τέτοιες πράξεις δεν αρμόζουν σε κάποιον με καλό χαρακτήρα. Πού είναι αυτοί οι φίλοι σου τώρα? Δεν ξέρω. Έφυγαν. Μπορεί να μην ήταν αληθινοί μου φίλοι. Είσαι ο Φαραώ. Σαν ηγέτης έχεις καθήκον να καθοδηγείς τους άλλους. Όχι να τους φέρεσαι έτσι ανάρμοστα. Πρέπει να είσαι το παράδειγμα για όλους. Να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις. Υπόσχομαι να γίνω καλύτερος. Στο λόγο του Φαραώ. Είναι πολύ αργά, Τουτανκάσε Ταμούν. Αποφασίσαμε ότι θα τιμωρηθείς για τις αμαρτίες σου. Στο λάκκο της φωτιάς. Όχι! Ο λάκκος του αιώλιου βασανιστηρίου μπορεί να είναι η καλύτερη τιμωρία. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Τούτενστάιν! Λιώ! Λούξορ! Τι κάνετε εδώ? Προσπαθούμε να σε σώσουμε, Τούτενστάιν! Τι νόημα έχουν αυτά τώρα? Δεν θέλουμε να μας διακόπτουν! Λοιπόν, που είχαμε μείνει, Φωθ? Φωτιά ή βασανιστήριο? Ποια τιμωρία αξίζει περισσότερο στον Φαραώ? Ακούστε, παιδιά, πρέπει να δείξετε πήγε στον Τούτενστάιν. Σίγουρα είναι Φαραώ, αλλά... Αλλά ο βασιλιάς μου είναι γενναιόδωρος. Καλά, ίσως το γενναιόδωρος είναι λίγο υπερβολικό, αλλά σαν τη μεγαλοσύνη του, το εγώ του είναι τεράστιο. Οι εγωιστικές επιθυμίες του είναι τεράστιες. Είναι αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δηλαδή είναι... Σε ευχαριστώ πολύ. Πλώς είναι βασιλιάς. Δεν έχει κανένα να του διδάξει πώς να το κάνει. Ακόμα μαθαίνει. Ποτέ δεν αντιμετώπισε προβλήματα με φίλους. Ξέρετε, το μόνο που ήθελε ο Τούτενστάιν ήταν να αρέσει. Απλώς το παρατράβηξε λίγο. Έπρεπε να σ' ακούσω, Κλειό. Εσύ και ο Λούξορ είστε οι αληθινοί μου φίλοι. Οι αληθινοί φίλοι με κρατούν έξω από τα προβλήματα και δεν με καταλείπουν όταν τους χρειάζομαι. Τα ακούς όλα αυτά? Ναι, τα άκουσα όλα. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε την αποφασή μας, τι λες? Ετοιμάσου να συναντήσεις το πεπρωμένο σου Φαραώ. Η ποινή σου είναι να συνεχίσεις να κυβερνάς τον πάνω κόσμο. Ναι! Αχ, σας ευχαριστώ πολύ, θεοί. Και ευχαριστώ και εσένα, Κλειό. Λούξορ. Και Φαραώ. Πρέπει να γυρίσεις στα μέρη όπου δημιούργησες προβλήματα και να τα διορθώσεις όλα. Δεν γίνεται να κουνώ απλώς το χέρι μου και να διορθώνονται. Λάκα έκανα.
Για σένα και για σένα. Α, τι θα έκανα εγώ αν δεν είχα εσάς τους δύο. Πουτιά στη φοβερή Άβυσσο. Θα κεγώσουν 24 ώρες την ημέρα. Τα μέλη σου θα τα έπαιρνε ο άνεμος. Όχι, εγώ νομίζω ότι οι θεοί θα διάλεγαν τα βασανιστήρια. Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, καλή νύχτα σε όλους. Όχι τόσο γρήγορα, Τούτενστάιν. Υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να κάνεις. Αμέσως τώρα κοντά σας, η ταινία μας από την ταινιοθήκη του Jetix. Έχουμε ομάδες που τις αποτελούν πολύ κεφάτοι ήρωες. Είναι πάντα έτοιμοι να σώσουν το σύμπαν, αλλά και να περνάνε καλά. Μερικοί συνέχεια λογομαχούν, μερικές είναι πολύ αστείες. Αλλά όλοι αποδεικνύουν ότι με τη φιλία και την ομαδικότητα μπορούν να πετύχουν. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες των Φανταστικών 5. Μόνο στο Jetix. Αποκτήσουν λάμψη οι φετινές γιορτές σας. Μα φυσικά με τις καινούργιες σειρές του Jetix. Θα βρίσκονται κοντά σας οι αστραφτέρες ομάδες των Super Robot Monkey και των Atom. Αλλά και από τα παλιά, ο πονηρούλης Άντι, τα μαγικά κορίτσια Witch και οι αγαπημένες σας Total Spies. Το Jetix σας εύχεται ευτυχισμένες γιορτές. Όσον την παγωμένη χώρα. Το χρονικό της Νάρνια. Το λιοντάρι. Η μάγισσα και η ντουλάπα. Στους κινηματογράφους. Όλοι μπορούν να μιλήσουν. Σαν μια εκδρομή στην εξοχή. Άλλοι θα τρελαινόντουσαν για μια τέτοια εκδρομή. Έλα, φιλαράκο μου, μέχρι να κανονίσω να κάνω... Θεέ μου... Αλόχα. Κάποιος είπε πως... Θέλαμε ήταν να φύγουμε αμέσως για τη Νέα Υόρκη. 47 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τίποτα αξιόλογο για να ασχοληθούμε. Τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Ο Γουίλι τα είχε παίξει. Εντελώς. Μόνο κοτόπουλα έχετε. Τι σοϊφάρμα είναι αυτή. Έλα μαζί μου. Λοιπόν. Τους είπα αυτή ή τους είναι στα ονόματα των φαγητών. Κανόνας πρώτος. Είμαστε χορτοφάγοι. Για τα αυγά και για το γάλα, νομίζω. Δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων, για πλάκα. Ξέρεις, μόνο για πλάκα. Για διακόσμηση. Ορίστε. Μπίνγκο. Έλα, πάμε έξω. Α, δεν μπορεί. Έλα, Σκιπ. Πρέπει να φύγω. Εντάξει, φύγε. Έφερα το τηλεσκόπιο σου. Το ξέρω. Είσαι υπεύθυνος. Το εκτιμώ.
Απλά δεν είναι δίκαιο να είσαι τόσο καιρό μόνο σου. Και κανείς δεν σε περιμένει σπίτι να γυρίσεις από το σχολείο. Κανείς δεν σου έφτιαχνε σάντουιτς και γλυκά. Δεν μ' αρέσουν τα γλυκά. Κοίτα, και για μένα είναι δύσκολο, Γουίλι. Μάτα να κατηγορείς τη μαμά μου. Εσύ φταίς. Εσύ με παρατάς τώρα. Άντε, πήγαινε. Μπορώ να έχω την προσοχή σας για λίγο? Μπορώ να έχω την προσοχή σας? Ευχαριστώ. Παιδιά, σας είπα και προηγουμένως ότι ο κομίτης Κουασάρ θα εμφανιστεί στον ουρανό απόψε. Και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο για σας. Η κυρία Μελρόουζ, η δασκάλα υποκριτικής, με τη βοήθεια κάποιων εθελοντών, θα μας παρουσιάσει μερικούς αρχαίους χορούς για να γιορτάσουμε τον ερχομό του κομίτη. Κυρία Μελρόουζ. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Η ξηρασία και η λοιμώδης νόση ήταν συχνή μέχρι την εμφάνιση του κομίτη. Ο κομίτης έπεφτε στη γη και εξαφάνιζε κάθε νόσο και έτσι κάθε 17 χρόνια που κάνει την εμφάνισή του αυτός ο κομίτης, όλοι οι κάτοικοι της πόλης μαζεύονταν στην πλατεία. Μαζεύονταν στην πλατεία. Οι άνδρες συνήθιζαν να κάνουν διάφορες σωματικές επιδείξεις και οι γυναίκες χειροκροτούσαν και καλωσόρισαν τον κομίτη. Καλώς ήρθες, κομίτη! Καλώς ήρθες, κομίτη! Παιδιά, δεν ήταν καταπληκτικό! Ναι. Εγώ πάντως το διασκέδασα. Θέλω να σας θυμίσω, παιδιά, ότι στις 7:30 θα παρακολουθήσουμε τον κομίτη με το τηλεσκόπιο που αγοράσαμε μετά τον έρανο με τις σοκολάτες. Είστε όλοι πρόσδεκτοι, παιδιά. Όλοι σας. Και εννοώ όλοι. Πάμε να φύγουμε, άντε. Κουδούνι, παιδιά, πού πέρα. Έλα. Διάλειμμα. Παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε ένα νέο μαθητή μαζί μας. Τα λέμε. Το λένε Γουίλι Τόμψον. Όταν το δείτε, θα τον υποδεχτείτε με χαρά, ε. Σας παρακαλώ. Πάμε. Λοιπόν, θα είστε εδώ αύριο. Ίσως. Ναι. Αν παίζει πολύ δυνατά τη μουσική του... Τιμ, έχουμε μεγαλώσει κι άλλο παιδί. Θα είναι μια χαρά. Α, το ξέρω. Εύχομαι μόνο να μου έλεγε αντίο. Ξέρεις, στη Χαβάη, αλόχα σημαίνει γεια, αντίο και ειρήνη. Έτσι, για να ξέρεις. Ευχαριστώ, ναι. Χέθελ. Γεια. Λυπάμαι που είσαι αναστατωμένος, Γουίλι. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι. Ναι. Σου έφτιαξα λίγο κέικ. Προσπάθησα να μαντέψω τι θα σου άρεσε. Βασικά δεν μου αρέσουν και το